Τελειώσατε. Να πάμε και στον κύριο Ξεφτέρη. Κύριε Ξεφτέρη, εσείς. Καλησπέρα σας. Εγώ αυτό που ήθελα να πω απλά όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι το ποτάμι είχε κάνει μια ξεκάθαρη πρόταση όταν ήταν να εκλεχθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και είχαμε πει ας εκλέξουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ας αποφασίσουμε ότι θα γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος και ας πάμε μετά σε εκλογές. Ούτως ή άλλως θα ήσασταν πρώτοι και τότε. Δεν θα άλλαζε κάτι. Παρ' όλα αυτά επιλέξατε εντελώς συνειδητά να πάμε σε εκλογές εσπευσμένα μέσα στον Ιανουάριο. Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν ήταν και πολύ συνετή στάση. Θα μπορούσαμε δηλαδή να αποφασίσουμε για την αναθεώρηση του συντάγματος που όλη η κοινωνία την ζητά. Δηλαδή, εγώ δεν υπάρχει χωριό αυτή τη στιγμή που να έχω γυρίσει τη Β' και να μην μου λέει, να μην μου ζητάνε απλοί άνθρωποι την αλλαγή για τον νόμο περιευθύνης υπουργών. Είχαμε μια τεράστια ευκαιρία, σύσσωμο το πολιτικό σκηνικό, να την αποφασίσουμε και δεν την αποφασίσαμε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το ποτάμι και τις δημοσκοπήσεις, κύριε Καλόγυρε, δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω τις πληροφορίες σας. Εγώ πιστεύω όμως ότι το ποτάμι την Κυριακή το βράδυ θα είναι η τρίτη πολιτική δύναμη του τόπου, όχι γιατί το υποστηρίζω αυτό προσωπικά, αλλά γιατί το ποτάμι είναι ένας πολιτικός φορέας ο οποίος προσεγγίζει κάθε πρόβλημα με σοβαρότητα και έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις και για την ανάπτυξη, δηλαδή όχι γενικά και αόριστα ανάπτυξη, και για τις μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, καλό είναι να λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε συσίτια στο δρόμο, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι τα συσίτια είναι για την Εκκλησία, δεν είναι για ένα κυβερνητικό κόμμα. Το κυβερνητικό κόμμα είναι εκεί για να μας πει πώς θα καταπολεμήσει τη γραφειοκρατία, πώς θα καταπολεμήσει την αναποτελεσματικότητα του κράτους, πώς θα καταπολεμήσει την αναξιοκρατία που έχει οδηγήσει χιλιάδες νέους της ηλικίας μου στο εξωτερικό. Το μεγάλο brain drain. Αυτά τα πράγματα θέλουμε να ακούσουμε. Και αυτά τα πράγματα ο κόσμος τα ακούει μόνο από το ποτάμι. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος που πιστεύω ότι την Κυριακή το βράδυ το ποτάμι θα είναι η τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας. Κρατία. Παρακαλώ, κύριε Ξεφτέρη. Παρόλο που η παρέμβασή μου είναι σύντομη, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διαθέσατε στην εκπομπή και στο κανάλι σας. Εμείς στο ποτάμι πιστεύουμε ότι η ελληνική οικονομία δεν θα γίνει ανταγωνιστική βάση της φθήνιας της. Στην Ελλάδα θα πρέπει να στοχεύσουμε στο ποιοτικό προϊόν, θα πρέπει να στοχεύσουμε στο αγροτικό, το αγροτικό προϊόν να μπαίνει στο τραπέζι κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Πρώτον. Δεύτερον, άκουσα πάρα πολλά λόγια από τους άλλους εδώ στο πάνελ. Θα πω το εξής. Το 2009 λεφτά υπήρχαν. Το 2012 είχαμε το Ζάπιο 1 και το Ζάπιο 2. Και το 2015 έχουμε το θα σκίσουμε τα μνημόνια και ότι θα χτυπάμε τον ταούλι και οι αγορές θα χορεύουν. Η αλήθεια δεν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι ο μόνος τρόπος για να φύγουμε από την κρίση είναι να είμαστε με την Ελλάδα που δημιουργεί, με την Ελλάδα που παράγει, να φτιάξουμε ένα αξιοκρατικό, μια αξιοκρατική δημόσια διοίκηση που θα λειτουργεί αποτελεσματικά. Η αιχμή του δόρατος των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει για μας να είναι η δημόσια διοίκηση, να μπουν άξιοι άνθρωποι σε αυτές τις θέσεις των δημόσιων φορέων, νομικών προσώπων, δούσου και διοικητών νοσοκομείων, να μην μπαίνουν οι κομματικοί φίλοι ή οι υποψήφοι βουλευτές που δεν εκλέχθησαν, αλλά να μπαίνουν άνθρωποι με βιογραφικό. Και τέλος, γιατί πρέπει να αποχωρήσω όπως μου είπατε, την Κυριακή παράκληση σε όλους τους νέους να πάμε στην κάλπη, να ψηφίσουμε, να φωνάξουμε δυνατά μέσα από την ψήφο μας, γιατί το αύριο και οι αποφάσεις που θα πάρει η κυβέρνηση ή ο σχηματισμός των κυβερνήσεων που θα βγάλει αυτή η κάλπη αφορά πιο πολύ τους νέους παρά τους γονείς μας. Αφορά εμάς. Πρέπει να πάμε όλοι στην κάλπη και να φωνάξουμε με την ψήφο μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ξεφτέρη, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και στο ποτάμι και σε εσάς προσωπικά. Το κόμμα σας σίγουρα θα είναι στη Βουλή ή στη τρίτη ή στη τέταρτη θέση. Θα είμαστε στη τρίτη θέση. Θέλω να πιστεύω. Καλή επιτυχία. Θα ήθελα να δούμε σε αυτό το σημείο το βίντεο του Μητροπολίτη του Άνθιμου με τις δηλώσεις που έκανε αποκλειστικά στην Βεργίνα τηλεόραση και αμέσως μετά με τους καλεσμένους θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα.